Η θέση δική μας, γιατί αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζει ολόκληρη η ελληνική περιφέρεια, η απομονωμένη και ξεχασμένη ελληνική επαρχία, η θέση μας είναι πολύ απλή και την περιγράφει το πρόγραμμα του Λαϊκού Θητικού Συνδέσμου. Επανίδρυση της χωροφυλακής με στρατιωτική εκπαίδευση και οπλισμό. Γιατί πλέον αυτό που αντιμετωπίζει ο Έλληνας στην Ήπεθρο είναι συνθήκες πολεμικές. Υπάρχουν συμμορίες αλλοδαπών με πολεμικά όπλα. Επομένως, πράγματι, και να κλείσουν τα αστυνομικά τμήματα που λέτε, ούτως ή άλλως σήμερα δεν έχουν οι άνθρωποι αυτή τη δυνατότητα. Έχουν λυπή οπλισμό, δεν έχουν καμία δυνατότητα να δράσουν, ακόμα και αν έρθουν αντιμέτωποι με τον εγκληματία. Είδατε το περιστατικό με τη συμμορία των Αλβανών, που ένας συμπολίτης μας, συμπατριώτης μας, αστυνομικός, στάλθηκε στην ουσία ως πρόβατο επισφαγή να αντιμετωπίσει τα Καλάσνικοφ με ένα πιστόλι και δολοφονήθηκε, εκτελέστηκε εν ψυχρό. Το είδατε. Εκεί χρειάζεται επανίδρυση της χωροφυλακής και πάρα πολύ σκληρά κατασταλτικά μέτρα για να χτυπηθεί αυτή η εγκληματικότητα.